Ναι, κυρία Λιάνα Κανέλη, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος. Κυρία Κανέλη, δεν μπορεί και από δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, γιατί από εσάς μάθαμε αρκετή πώς γίνεται και το σπορ της τηλεόρασης, να μην σας εξάπτει έτσι τη φαντασία για τα σενάρια, για πρόωρες εκλογές ή σταθερότητα. Θα θέλαμε το δικό σας πρώτο σχόλιο, γιατί εδώ έχει μπει το δίλημα, μπήκαν και τα ρεπορτάζ, φάγαμε 2 μήνες με αυτά τα ρεπορτάζ, οπότε έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε από εσάς πώς το βλέπετε αυτό. Κοιτάξτε, σας άκουσα και προσφέραμε για συνήγορος του τηλεθεατή. Λοιπόν, άλλωστε τα ξέρω από μέσα, μάλλον θα είμαι και χρήσιμη, έτσι, έχω και μια κοντεύω μισό αιώνα πείρα, οπότε κάτι θα καλύτερα θα μπορούσα να προσφέρω από κάποιον άλλον σε αυτή τη θέση. Μόνο που οι συνήγοροι στην Ελλάδα είναι συνήθως το μαξιλαράκι για να μην λειτουργούν οι νόμοι υπέρ των εργαζομένων, οι νόμοι υπέρ των τηλεθεατών και πάει λέγοντας. Οπότε στην πραγματικότητα είναι μια θέση έτσι που φτιάχτηκε για να συνεχίζει η ίδια πολιτική και να μην πειράζεται τίποτα στη τηλεόραση. Δεν έχετε άδικο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχει παιχτεί ένα παιχνίδι σπέκουλας, πολύ μεγάλο, στο οποίο οι δημοσιογράφοι έχουμε τεράστιο μερίδιο. Και έχει παιχτεί, χωρίς να είναι πολιτικό παιχνίδι, είναι κατεξοχήν επικοινωνιακό παιχνίδι. Κάθε φορά που ανοίγει μια τέτοια συζήτηση, αν τη βάλετε χρονικά, ανοίγει πάντοτε την επομένη των εκλογών. Έχουμε εκλογές και την επομένη των εκλογών συζητάμε για τις επόμενες εκλογές. Είναι στην οτροπία του Έλληνα κοψοχέρι. Λοιπόν, οι Έλληνες γεννιούνται κοψοχέριδες και πεθαίνουμε κοψοχέριδες. Ελπίζω κάποια στιγμή να αρχίσουμε όντως να κόβουμε τα χέρια μας, γιατί η συνέχιση αυτής της πολιτικής δεν βγάζει πουθενά. Τώρα θα γίνουν οι εκλογές ή όχι. Θα σας πω κάτι. Στο μυαλό του Μητσοτάκη δεν είμαι και δεν θα επιθυμούσα ποτέ στη ζωή μου να είμαι. Δεν πρόκειται να περάσω καλά αν είμαι μες στο μυαλό του Μητσοτάκη. Του κυρίου Μητσοτάκη, για να είμαι και σαφής, έτσι. Έχει μια πολιτική στο κεφάλι του, έχει ένα ρίσκο που θέλει να πάρει στο κεφάλι του. Εγώ ανήκω σε ένα κόμμα που λέγεται ΚΚΕ και αυτό που ενδιαφέρει το ΚΚΕ είναι να είναι μέσα στη ζωή, μέσα στην εργασία και μέσα στα βάσανα των πολιτών. Αν πρόκειται να γίνουν εκλογές και να καταλήξουμε με την ίδια πολιτική ή να συνεχιστεί η ίδια πολιτική μέχρι τις επόμενες εκλογές, με την απλή αναλογική να θεωρείται βόμβα, εγώ το μόνο που καταλαβαίνω ως βουλευτήνα του ΚΚΕ 22 χρόνια τώρα είναι ότι το μεγάλο ρίσκο το παίρνουν οι Έλληνες, οι οποίοι θα περάσουν ένα πολύ δύσκολο χειμώνα, πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα, καπάκι στους πλάτες τους σε μία δεκαετία το λιγότερο, είμαι ποιηκής του το λέω, από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα λίγα ξέφωτα έχουν υπάρξει για μικρά χρονικά διαστήματα. Άρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που είτε γίνουν είτε δεν γίνουν εκλογές, ελάχιστα πράγματα θα αλλάξουν στη ζωή των ανθρώπων. Αυτά περί σταθερότητας, να σας τα μεταφράσω, είναι η σταθερότητα της τρέχουσας πολιτικής. Η τρέχουσα πολιτική δεν έχει βελτιώσει τη ζωή των πολιτών. Τον άκουσα τον ίδιο και εγώ στη συνέντευξη να παραδέχεται ότι ό,τι αυξήσει να δώσει, ό,τι και να κάνει, και εκείνα τα 50 ευρώ για τη βενζίνη, με τον πληθωρισμό να τρέχει, τα μασά και τα καταπίνει. Μετά εκλογών ή αν εφ' εκλογών το κατάπιωμα του κόπου των ανθρώπων θα συνεχιστεί. Τι νομίζω ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης? Πρώτα απ' όλα και να πρόκειτο να κάνει εκλογές του Σεπτέμβρη, δεν είναι πρόκειτο να τις αναγγείλει χθες. Και εφόσον είναι και πολύ θεσμικός, φαντάζομαι ότι δεν θα τις εξήγηλε πρώτα στο Sky και μετά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όσο και δικό του να είναι το κανάλι, όσο και φύλλα προσκύμενο να είναι, δεν είναι και η κρατική τηλεόραση σε τελευταία ανάλυση. Και δεν μας έχει συνηθίσει στο να κάνει εξαγγελίες από τηλεοράσεως σε θεσμικά ζητήματα. Κυρία Μεταξύ Κανέλη, μας δεν μας ρωτάει και ποτέ κυρία σε τίποτα. Κανέλη, δεν πιστεύετε, τελικά ότι θα γίνουν πρόωρες εκλογές ή το αποκλείεται έτσι όπως το απέκτησε ο Πρωθυπουργός? Την εκτίμησή σας ρωτώ. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ λένε είμαστε έτοιμοι για πρόωρες. Στο ΚΚΕ αυτό τι κάνετε? Εγώ τις θεωρώ απολύτως πιθανές. Ναι. Σε ό,τι αφορά την ετοιμότητα, το ΚΚΕ είναι έτοιμο χτες, προχθές, αντίπροχθες, από τις προηγούμενες εκλογές, τις επόμενες εκλογές, τον ένα τον άπατα. 100 τόσα χρόνια έχει στην πλάτη του, ξέρει. Να σας πω τώρα κάτι το οποίο το ακούτε διαρκώς και θα το ξανακούσετε, ειδικά εσείς στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Θα έρθει η αξιωματική αντιπολίτευση, όταν είναι η ώρα, και θα πει αυτό που ακούτε πολλά χρόνια. Πάμε για προοδευτική διακυβέρνηση. Αλλιώς, όσοι δεν μπείτε σε αυτό το πλαίσιο, δείχνετε ανοχή στη δεξιά. Θέλετε να παραμείνει δεξιά στο τιμόνι της χώρας. Παλιό αυτό, το έχετε ακούσει και χρόνια πολλά και από άλλο, ακόμα και από το Πασόκ έχει γίνει αυτό το δίπολο. Θα θέλαμε όμως να μας απαντήσετε ξανά, γιατί μπορεί να σας πούνε δείξτε στο ανοχή. Καλενιά ήμουνα και γέρασα.
Ναι. Αυτό το επιχείρημα παρουσιάζει το ΚΚΕ ως πολύφερνη νύφη που θέλει να τη στάξει με μεγάλη πρίκα που έχει καταργηθεί στα πόδια της στην εξουσία, στα σοβαρά. Μια εξουσία που είναι αντίθετη με τη φύση και την ύπαρξη του ΚΚΕ αυτού καθ' αυτού. Αυτοί που το λένε τώρα για αξιωματική αντιπολίτευση, αυτό το είπε και το 2015. Μόλις είδε ότι δεν δισκάθεται το ΚΚΕ σε τέτοιου είδους πράγματα, απευθύνθηκε, γιατί ήξερε εκ των προτέρων τι θα γίνει, οι περισσότεροι ξέρουν πολύ καλά και μέσα στην αξιωματική αντιπολίτευση και εκτός αξιωματικής αντιπολίτευσης και στη συμπολίτευση, τις θέσεις του ΚΚΕ που είναι εκπεφρασμένες. Και το ΚΚΕ δεν είναι άλλο το πρωί, άλλο το μεσημέρι, άλλο το απόγευμα και άλλο το βράδυ κόμμα. Εντάξει, ούτε με βάση τον οπορτουνισμό και τις ευκαιρίες. Τι κάνανε τα πουλάκια μου, πήγανε με τον κύριο Καμένο και είχαμε μια κυβέρνηση στη Ριζανέλ. Τώρα το ότι γιατί δεν γύρισε η Ελλάδα τα ανάσκελα. Πώς γίνεται την ώρα που ζητάς συνεργασία προοδευτικής διακυβέρνησης με την αριστερά σου, που ήταν το ΚΚΕ, και τα βρίσκεις με τη δεξιά της δεξιά σου, αυτό είναι ένα μυστήριο στηριζέικο που δεν θέλω να το λύσω, δεν με αφορά, στόλησε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του. Τώρα, αν γίνουν εκλογές το Σεπτέμβρη και δεν υπάρξει, που δεν θα υπάρξει με το σύστημα της απλής αναλογικής αυτοδυναμία, πιστέψτε με, είναι όλα τα σενάρια ανοιχτά, ό,τι και να λένε, όλοι τους όμως. Δηλαδή, μπορεί να τα βρούνε ανά πάσα στιγμή. Ναι. Αν θέλει το σύστημα να συνεχίσει την πολιτική του, διαφέρουν ελάχιστα και μόνο στη ΣΟΣ. ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία μαζί. Αυτό, ναι, δηλαδή υπονοείται και ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία, ακούστε, μεγάλο συνασπισμό. Ακούστε με, σας φαίνεται κουφό. Δεν πειράζει. Ακούστε με λίγο. Εγώ σε απόψε να παίξω το συνήγορο του τηλεθεατή. Να του θυμίσουμε λοιπόν του τηλεθεατή. Έβγαινε το ΚΚΕ και έλεγε: θα πάμε για μεγάλη συγκυβέρνηση. 8-9. Θα έρθουν η ώρα που θα κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ μαζί. Ποιος μας πίστευε? Με θυμάμαι σε κανάλια να το λέω και να αντιμετωπίζουμε περίπου ως η τρελή του χωριού. Έλα που δεν ήμουνα. Έλα που είχε δίκιο το ΚΚΕ. Έλα που συγκυβέρνησε το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία και με το λαός μαζί. Είχαμε μνημόνια τότε, θα σας πει κάποιος όμως. Τώρα δεν έχουμε. Βγήκαμε. Όχι. Τώρα δεν έχουμε μνημόνια. Και επειδή βγήκαμε από τα μνημόνια, δεν θα τα ξαναβρούν αυτοί μεταξύ τους. Κι όμως, κοιτάξτε τι έχουμε. Πόλεμο, χειρότερα από μνημόνιο. Κρίση, χειρότερα από μνημόνιο. Θα ξεπαγιάσουν. Οι Γερμανοί θα ζουν με 17 βαθμούς τη νύχτα. Θα πούνε το ζεστό νερό νεράκι. Θα πούμε το ψωμί ψωμάκι. Σωστά. Έχετε αδίκο. Θα κάνει 30 ευρώ το κιλό η φέτα. Πάρτε με εσείς και φτιάξτε μου μια χωριάτικη σαλάτα που δεν θα πετύχει. Να σας ρωτήσω κάτι οικονομικό. Θα πετύχει, θα τη φτιάξουνε, θα τη μεθοδεύσουνε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Άμα δεν τους κάτσει, έχουν το σύστημα. Επόμενες εκλογές, μπόνους 30 ευρών. Πίσω τα κεφάλια μέσα. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα και κάτι οικονομικό, το οποίο κάθε φορά μπαίνει συζήτηση όταν έρχονται τα μέτρα. Μισό λεπτό να διατυπώσω την ερώτησή μου και αμέσως, Δημήτρη. Εδώ δέχεται μια κριτική και το Κομμουνιστικό Κόμμα, γιατί τα μέτρα που προτείνεται έχουν αυτόν τον λεγόμενο οριζόντιο χαρακτήρα και ακούσαμε κάτι οξύμορο να έρχεται ως κριτική από το χάρτη της δεξιάς στα αριστερά ακόμα και του ΚΚΕ, τουλάχιστον ρητορικά. Λένε, αν τα μέτρα είναι οριζόντια, όπως τα προτείνετε, ευνοούνται οι πλούσιοι. Εμείς δεν τα κάνουμε οριζόντια, τα κάνουμε στοχευμένα με ισοδηματικά κριτήρια. Σε αυτό τι απαντάτε, κυρία Γανέλη? Και αυτό σίγουρα θα το έχετε ακούσει. Είναι το πιο αφελές, το πιο παιδικό, το πιο πονηρό και το πιο δικολαβίστικο επιχείρημα που μπορεί να χρησιμοποιήσει η δεξιά για να τακτοποιεί τα πράγματα έχοντας και το μαχαίρι και το πεπόνι. Καταρχήν, γλιτώνει λεφτά. Αντίθετα από αυτό το δικό μας το πρόγραμμα. Και θα σας πω από πού γλιτώνει λεφτά. Αποφασίζει μόνη της. Ποιοι είναι οι αδύναμοι, πότε είσαι αδύναμος, πότε είσαι φτωχός, πότε τα χρειάζεσαι και πόσα χρειάζεσαι. Άρα δίνει όσα θέλει, όπου θέλει και όποτε μπορεί. Αυτό που λέμε εμείς είναι τι. Σας κόφτει εσάς αν ωφεληθούν οι 500 και οι 1000 πάμπλουτοι και την ίδια ώρα θα ωφεληθούν οριζόντια τα υπόλοιπα 11 εκατομμύρια περίπου Ελλήνων. Εμείς είμαστε γαλαντόμοι. Δεν πάνε να ωφεληθούν και 10 πλούσιοι. Αυτοί ούτως ή άλλως κατέχουν το κράτος, έχουν τα μέσα παραγωγής στα χέρια τους, έχουν τις τράπεζες στα χέρια τους, έχουν τα κεφάλαια στα χέρια τους, έχουν τον ηλεκτρισμό, το νερό, τα δημόσια αγαθά, όλα στα χέρια τους τα έχουν. Θα γλιτώσουν και κάτι από τον έμφυα? Ας τον γλιτώσουν.
Ας γλιτώσουν εκδοβίλες προκειμένου να μην χαθούν 10 καλύβες και 5 διαμερίσματα. Ωραία. Και το επόμενο υποερώτημα στο διαγώνισμα αυτό που πέφτει πάντα στη Βουλή είναι ότι και πού θα βρούμε το δημοσιονομικό χώρο. Αν τα δώσουμε σε όλους. Α, κοιτάξτε. Ο δημοσιονομικός χώρος είναι στα χέρια μου και στα χέρια σας στην πραγματικότητα. Ο δημοσιονομικός χώρος είναι στα χέρια των εργαζομένων. Τους έχουμε αφήσει πάρα πολύ περιθώρια να βρίσκουν το δημοσιονομικό χώρο να κάνουν στα αλήθεια πάρτι στην πλάτη σας και στην πλάτη μου. Στην πλάτη όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Στην πλάτη των νέων παιδιών που έχουν φύγει. Στην πλάτη των γέρων που είναι εδώ και πρέπει να ανάβουν κερί το 15 Αύγουστο στο όνομα του Μητσοτάκη, του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και εγώ δεν ξέρω πιανού αλλουνού, επειδή ξαφνικά θα ψηφίσουν μπας και πάρουν από 1η Γενάρη μία αύξηση προροκανισμένη και προϋποθηκευμένη. Αυτοί λοιπόν δεν έχουν δημοσιονομικό χώρο. Εδώ πέρα οι ξυριζέοι μιλάνε για μαξιλαράκι. Το μαξιλαράκι από πού το φτιάξανε? Ξεπουπουλιάσαν τον κόσμο. Ανακαλύπτουν μεσαίες τάξεις που τις φτιάχνουν στο μέγεθος που τους βολεύει. Ανακαλύπτουν εργατικές τάξεις που τις φτιάχνουν στο μέγεθος που τους βολεύει. Καλέ, εδώ έχετε χώρες εντός εισαγωγικών ευρωπαϊκές υψηλής δημοκρατικότητας, οι οποίες δεν τολμήσαν να κάνουν καν δημοψήφισμα για το αν θα μπουν στο ΝΑΤΟ ή όχι. Σαν τη Σουηδία και σαν τη Φινλανδία. Εδώ έχετε θηριώδεις εξοπλισμούς για τους οποίους ο κόσμος δεν κατάλαβε τίποτα και άκουε το Μητσοτάκη να λέει: ξοδεύτε, θα πάρουμε και άλλα όπλα, θα εξυπηρετήσουμε το ΝΑΤΟ, θα κάνουμε τα πάντα για το ΝΑΤΟ, θα φεύγει το ποσό που πρέπει για το ΝΑΤΟ, γιατί εγώ. Μην ανησυχείτε, που βρίζει ο Ερντογάν. Μην με ανησυχείτε, θα τα ξαναμιλήσω εγώ με τον Ερντογάν, είπε. Δεν είπε θα ξαναμιλήσω με τον Ερντογάν. Συγνώμη. Δεν είπε ότι θα ξαναμιλήσει με τον Ερντογάν. Όχι, το ερώτημά μου είναι το εξής. Η Σουηδία και η Φιλανδία δεν κάνουν δημοψήφισμα για να μπουν στο ΝΑΤΟ. Πράγματι, η αλήθεια είναι ότι είχαν πάρα πολλά χρόνια ουδετερότητα κτλ. Δηλαδή, στο σύμφωνο της Βαρσοβίας υπήρχε δημοψήφισμα και αποφασίζαν οι χώρες να μπουν. Είναι αμυντικές συμφωνίες. Τι να κάνουμε. Είναι αμυντικές. Συμφωνώ. Και να το χαίρεστε πολύ το καινούριο τείχος του Βερολίνου που χτίζεται, που τόσο πολύ έχετε κυνηγήσει. Το ότι χωρίζεται ο κόσμος. Ποιος το χτίσε το παλιό? Το ότι χωρίζεται ο κόσμος σε εξαρτώμενος από τη Δύση ή σε εξαρτώμενος από την Ανατολή ενεργειακά, βάλτε οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία, και το γεγονός ότι τα πράγματα έχουν φτάσει στα ύψη στο επίπεδο της ενέργειας και θεωρείται ότι είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας να μην εξαρτιέσαι από τους Ρώσους και να εξαρτιέσαι από τους Αμερικάνους, και την ίδια ώρα που το κάνεις αυτό και οι Ρώσοι να βγάζουν λεφτά και οι Αμερικάνοι να βγάζουν τόσα λεφτά που δεν ξέρουν πού να τα βάλουν ούτε οι μεν ούτε οι δε, την ίδια ώρα που θέλεις 3 ευρώ για να πάρεις 1 λίτρο βενζίνη να κινηθείς. Να σας ρωτήσει και ο Δημήτρης. Θέλω να επιστρέψω λίγο στο δηλαδή από την πολύ πράσινη, Δημήτρη μου, ανάπτυξη που λέμε τώρα, την ενεργειακή, έχω την εντύπωση ότι έχει χολεριάσει στο σύνολο του κόσμου, έτσι. Ναι, καλά, προφανώς. Πολύ πράσινη η ανάπτυξη έχει πέσει, ναι. Δεν έχει. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι για την απλή αναλογική. Το ΚΚΕ δεν τον ψήφισε αυτό το νόμο του Τσίπρα, γιατί δεν θεωρεί ότι είναι η απλή και άδολη αναλογική και την καταψήφισε. Ναι. Και έχει ταχθεί μόνο υπέρ της απλής και άδολης. Ψηφίστηκε, εν πάση περιπτώσει, αυτός ο νόμος, αλλά κάθε φορά που υπάρχει ένας νόμος απλής αναλογικής, τον συζητάμε, κανένας δεν προτίθεται να συνεργαστεί με κανέναν. Δεν μιλάω για το ΚΚΕ, μιλάω γενικά. Άρα, έχει νόημα να μιλάμε για μια εφαρμογή του νόμου της απλής αναλογικής, αν κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν και κάποια στιγμή όλοι μετά θέλουν με τον Α ή Β τρόπο να ξαναγίνουν αυτοδύναμοι? Κοιτάξτε, εάν η συνεργασία είναι επίπεδο κορυφής, έχει νόημα. Αν η συνεργασία είναι σε επίπεδο μόνο ταξικό, δηλαδή να είναι μόνο η κυρίαρχη αστική τάξη, επίσης έχει νόημα να θέτετε το ερώτημα. Mm-hmm. Αν πάτε στο επίπεδο των λαϊκών αναγκών και το ποιος πρέπει να συνεργαστεί με ποιον, τότε θα σας πω ότι το ερώτημα είναι απολύτως ρητορικό. Διότι η απλή αναλογική, που σημαίνει ότι αντιστοιχεί μία ψήφο σε έναν άνθρωπο και τίποτε πέραν αυτού, δεν συνεπάγεται και ακυβερνησία. Τα πρόβατα που θέλουν οπωσδήποτε τζοπάνι. Δηλαδή, και ακούω αυτό το ανόητο κατά την άποψή μου και θα σας έλεγα και σχεδόν κακόηθες. Η Ελλάδα πρέπει να κυβερνηθεί. Πρέπει να κυβερνηθεί. Δεν μιλάει κάποιος για ένα λαό που θέλει να κυβερνήσει. Μιλάει για ένα λαό που πρέπει να κυβερνηθεί. Αυτή η διαφορά στο ρήμα είναι χάσμα ιδεολογικό, γιγάντιο. Έχει νόημα η απλή αναλογική, γιατί τότε θα φανεί ποιες δυνάμεις στηρίζουν τι
και σε ποιο επίπεδο. Και δεν ξέρετε σε μια απλή αναλογική όταν ο λαός θέλει να κυβερνήσει και όχι να κυβερνηθεί, τι άλλου είδους επιλογές και συμμαχίες θα κάνει και ποιους θα πιέσει να συνεργαστούν με ποιους πάνω σε ποια πολιτική και σε ποιο πρόγραμμα. Αυτό είναι που τρέμουνε και θέλουν μονοκομματικές κυβερνήσεις του επίπεδου της διατήρησης της παρούσης μορφής εξουσίας. Σε μια... Διότι δεν πρέπει να φύγει το χέρι από το μέλι. Άμα μια... πούνε πολλά δάχτυλα μέσα στο μέλι, πολλά δάχτυλα. Σε μια τέτοια απλή αναλογική, αυτή που είπες, μια ψήφο σε κάθε πολίτη, το ΚΚΕ θα μπορούσε να πάρει μέρος στο να κυβερνήσει τη χώρα ή, εν πάση περιπτώσει, μαζί με τους πολίτες να κυβερνηθεί η χώρα. Γιατί αυτό που ακούμε είναι ότι σε κάθε περίπτωση το ΚΚΕ δεν θέλει να πάρει μέρος στο υπάρχον πολιτικό παιχνίδι, γι' αυτό και πάντα λέει όχι σε οποιαδήποτε συνεργασία. Μα θα είχε τις προτάσεις του, Δημήτρη μου. Ναι. Έχει τις προτάσεις του. Και οι προτάσεις του είναι πολύ συγκεκριμένες. Απλούστατα δεν ακούγονται. Χτες από τη συζήτηση στη Βουλή, και το λέω τώρα αυτό και τηλεοπτικά και δημοσιογραφικά, ναι, και πολιτικά και γυναικεία και ως τηλεθεάτρια, όπως θέλετε, ήτανε απογοητευτικό το θέαμα της μονοκομματικής κυβέρνησης αυτή τη στιγμή, που έχει επιβάλει τις μονοκομματικές ή τις συγκυβερνητικές της μεθόδους, ακόμα και τα τηλεοπτικά πράγματα. Είναι δυνατόν να βλέπει δελτίο ειδήσεων για μια συζήτηση τριών ωρών και από τον Κουτσούμπα ακούστηκαν ακριβώς τα μέτρησα 14 δευτερόλεπτα. Ναι. Από τον Βελόπουλο άλλα 13 δευτερόλεπτα. Δυστυχώς και κάθε δελτίο είχε από ένα τέταρτο 20 λεπτά την κοκορομαχία του Πρωθυπουργού με την αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό γίνεται και την ευθύνη την έχουμε εμείς, αυτό οι δημοσιογράφοι. Τώρα, στα σοβαρά δηλαδή, περιμένεις να σου απαντήσω πώς θα ψηφίσει ο ελληνικός λαός, τον οποίον εμείς πρέπει να τον βρούμε, να του μιλήσουμε, να ξεποδαριαστούμε και να ακουστούμε. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, για να έχει αξία απλή αναλογική, πρέπει και αναλογικώς να ακουγόμαστε όλοι μας. Γιατί αλλιώς και αυτή που θα προκύψει θα είναι επικοινωνιακά νοθευμένη. Αυτό είναι σωστό. Άμα κατεβείς λοιπόν με μια γνήσια απλή αναλογική, τότε και γνησίως απλός αναλογικός θα ακούγονται οι απόψεις. Αυτό είναι που τρέμουνε και ποτέ η απλή αναλογική δεν είναι κανονική απλή αναλογική. Και Κανέλη, κάτι μπαίνουν λίγο να το νοθέψουμε το κρασί για να μην μας βαρέσει το κεφάλι. Ένα τελευταίο ερώτημα. Λοιπόν, σας απαντώ απλά. Ναι. Το κουκουέ δεν είναι κρασί, είναι ίνος. Ένα τελευταίο ερώτημα. Το να κρασί είναι κράμα. Έγινε το κράμα. Λοιπόν, είναι καθαρό, πουρο προϊόν. Και εφόσον είναι πουρο προϊόν, αγνό προϊόν. Θα πάρει το κομμάτι που του αντιστοιχεί. Αυτό που θα σημαίνει σε μια απλή αναλογική, ακόμα και όλοι οι υπόλοιποι τα βρούνε σε ένα παζάρι, θα υπάρχουν και κάποιοι που δεν μπαζαρεύουν το λαό και δεν θα είναι μέσα. Κυρία Κανέλη, ένα τελευταίο ερώτημα. Αν αυτό το αντέχετε, για να προλάβω να ακούσουμε την απάντησή σας και σε αυτό. Άκουσα εχθές για τις προκλήσεις από την Τουρκία τον κύριο Τσίπρα να λέει από το Βήμα της Βουλής τρεις φορές: θα είμαστε ενωμένοι απέναντι στις προκλήσεις Ερντογάν, απέναντι στην προπαγάνδα Ερντογάν, απέναντι στους κινδύνους από την Τουρκία. Αυτό το θα είμαστε ενωμένοι, εσείς πώς το διαβάζετε και ποια είναι η θέση σας για τα εθνικά ζητήματα και τις προκλήσεις της Τουρκίας απέναντι στη χώρα μας? Λοιπόν, αυτό να το διευκρινίσω. Άπαξ και διαπαντός και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Όποιος πάει να πειράξει αυτή τη χώρα, θα βρει και τον τελευταίο κομμουνιστή, όπως το έχει αποδείξει και στον προηγούμενο πόλεμο, έτσι, και ανά πάσα στιγμή, αμενίχια και με δόντια. Ακόμα και άοπλο και ξυπόλυτο στα κάθια να υπερασπίζεται το λόγο και την πατρίδα του. Διευκρινισμένα πράγματα. Σε αυτό το όλοι μαζί έχει υπάρξει και ΕΑΜ και αντίσταση και λαός και στρατιωτικοί και πολίτες και φτωχοί όλοι μαζί να υπερασπίζονται μια πατρίδα. Μην μπερδεύουμε αυτό με το όλοι μαζί μέσα στο ΝΑΤΟ για τους σκοπούς του ΝΑΤΟ. Mm. Αν πρόκειται να υπερασπιστούμε το μισό ΝΑΤΟ ενάντια σε κάποιον αντάρτη του ΝΑΤΟ, ο οποίος θέλει να τα πιάνει και από εδώ και από εκεί, που όπως εμφανίζεται αυτή τη στιγμή η Τουρκία, το πρόβλημα είναι αλλιώς. Γιατί εγώ δεν είδα το ΝΑΤΟ να παθαίνει κανένα σύγκριο τώρα που οι Τούρκοι, ας πούμε, κατάσχεσαν ένα πλοίο με δίθεν, δεν ξέρω και δεν είμαι σε θέση να ξέρω, κλεμμένα σιτηρά της Ουκρανίας και το άφησαν ελεύθερο. Εγώ όμως είμαι με αυτούς που στην Ελλάδα, γιατί με ρωτάτε για όλοι μαζί, ο πόλεμος έχει ξεκινήσει. Εσείς αν φαντάζεστε τον πόλεμο μόνο με βόμβες, έχει ξεκινήσει ήδη. Είναι και ενεργειακός
είναι και θέμα επισιτισμού, είναι θέμα τροφής, είναι θέμα ζωής, είναι θέμα νερού, είναι πολλών άλλων πραγμάτων. Λοιπόν, είμαστε μια χώρα η οποία μπορούσε να έχει τα πάντα και να είναι τόσο ισχυρή ώστε να μην εξαρτάται από κανέναν για τον τρόπο με τον οποίο αποφασίζει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της. Στο διεθνές δίκαιο δεν μπορείτε να το επικαλείστε χωρίς λαό από κάτω. Γιατί το διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει στην Κύπρο, διχοτομημένη. Το διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει σε συμμαχίες προθήμων. Μάλιστα. Το διεθνές δίκαιο είναι αυτό που έκοψε τη Λιβύη στα 3 και το Ιράκ στα 4. Το διεθνές δίκαιο είναι αυτό που έτσι όπως εφαρμόζεται παράγει πρόσφυγες. Το διεθνές δίκαιο είναι αυτό που καταπατάτε κάθε μέρα κατά τα δοκούντα και συμφέροντα. Το διεθνές δίκαιο είναι αυτό που στήριξε τους Ταλιμπάν. Είναι το ίδιο διεθνές δίκαιο που στήριξε τον Μπεν Λάντεν. Είναι το ίδιο δίκαιο που στήριξε μετά τον Καρζάι. Είναι το ίδιο δίκαιο που έκανε τους πάντες να φεύγουν από εδώ και από εκεί. Το διεθνές δίκαιο είναι του πορτοκαλί παράγοντα. Των Παλαιστινίων που πονάνε. Μάλιστα. Των Γιαζδί που κυνηγούνται. Και των γυναικών που δεν έχουν δικαίωμα στο κορμί τους και σου πουλάνε δημοκρατία. Μάλιστα. Αυτοί που εφαρμόζουν κυρία Κανέλη, θέλω... μεθόδους του 70 και επαναφορά εμέσως μορφής δουλείας σε όλο τον κόσμο. Κυρία Κανέλη, νομίζω το κουκουέ μαθήματα δημοκρατίας από αυτούς για την υπεράσπιση της πατρίδας. Κατανοητό. Το ταξικό όλα μαζί δεν πάει, γιατί ξέρετε κάτι, το εισόδημά σας και το εισόδημα του τραπεζίτη, άμα το χωρίσετε δια δύο, θα φτιάξετε ένα άλλο όλοι μαζί και θα σας κύριε Κανέλη, όπως πάντα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί σας, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ για τον χρόνο που μου δώσατε.